Μέρος της εκπομπής και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με το Ρέθυμνο, εκεί που θα συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου, είναι η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί μας ενδιαφέρει έτσι να δούμε πώς κινούνται οι αγορές της Κρήτης σε εορταστικές ημέρες. Και μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου είναι ιδιαίτερα δραστήριος για το κλίμα των ημερών. Κάνετε πολλές εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις αυτές τις ημέρες. Άρα καταλαβαίνω ότι μαζί με τον καλό καιρό και σήμερα οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για τους καταναλωτές να κάνουν τη βόλτα τους στους δρόμους του Ρεθύμνου. Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε λίγο κακές καιρικές συνθήκες, μπορεί να το πεις, για μας που οι εκδηλώσεις είναι εξωτερικές, ναι. Και μπαίνουμε στη διαδικασία το να κάνουμε μία μεταβολή αυτών, είναι ένα θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι χειμώνας, γνωστό ότι ο χειμώνας μπορεί να κάνει ανατροπές. Από εκεί και πέρα όμως συνεχίζουμε κανονικά τις εκδηλώσεις μας, οπότε μπαίνουμε σε μία διαδικασία. Και σήμερα στην Βάρδα Καλέργη έχουμε την εκδήλωση, τη μουσική μας εκδήλωση. Στην πλατεία της Μητρόπολης παίζει η Φιλαρμονική και συνεχίζουμε κανονικότατα. Έχουμε τον πύργο της σοκολάτας αύριο, τη μεγάλη μας γιορτή την Κυριακή και προχωράμε δυνατά. Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις που έχετε ετοιμάσει για εκείνους, με επίκεντρο πάντα βέβαια και τα παιδιά, καθώς εκείνη και το μεγάλο στοίχημα για τις ημέρες αυτές. Αλλά πώς ανταποκρίνονται οι καταναλωτές? Θεωρώ ότι οι καταναλωτές το διασκεδάζουν. Είναι όμορφο το να βλέπεις και να γίνονται δράσεις και να βλέπεις, μάλλον να ακούς μουσική, να βλέπεις το Μίκη και την Τέζη να είναι στους δρόμους. Θεωρώ ότι όλο αυτό, μικρή μεγάλη, γινόμαστε μία παρέα και μπαίνουμε στη διαδικασία του χορού, της χαράς. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ την αγορά. Υπάρχει ένας λόγος να κατέβουν, τέλος πάντων, να μας δουν, πέρα από τον καιρό. Δηλαδή, χθες είχαμε άσχημο καιρό και όμως τα καρότσια ήταν, τα παιδάκια, θέλαν να δούνε το Μίκη το Ζαχαροπλάστη, να δούνε την Τέζη και γι' αυτό για μένα και για όλη την παρέα που συνεργαζόμαστε και κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, νομίζω ότι ήταν ένας δικός μας έπαινος. Στην καταναλωτική τώρα κίνηση πώς είμαστε, γιατί ο κόσμος η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο φοβισμένος από αυτό το κύμα της ακρίβειας που έχει πλήξει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές τσέπες. Είναι λίγο συγκρατημένοι στις αγορές τους, παρότι τα Χριστούγεννα πάντα προσφέρονται για το κάτι παραπάνω, λίγο υποχρεώσεις, λίγα τα δώρα, λίγο το κλίμα των ημερών. Έχει τολμήσει ο καταναλωτής, ή βλέπετε πιο διστακτικούς, κάνουν περισσότερο έρευνα αγοράς? Κοιτάξτε να δείτε, τις προηγούμενες μέρες να είχαμε έρευνα αγοράς. Δεν είχε βοηθήσει και ο καιρός, αλλά να μην τα λέμε ξανά αυτά. Ναι. Όλο αυτό το κλίμα έχει επηρεάσει τη τοπική μας αγορά. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Όμως το Χριστούγεννα είναι μία περίοδος που ο κόσμος ξοδεύει περισσότερο. Πάντα τα Χριστούγεννα ξοδεύεις κάτι περισσότερο από αυτό που έχεις ορίσει ότι θα δώσεις. Ναι. Οπότε η χριστουγεννιάτικη περίοδο για μας πάντοτε είναι μία εύρωστη περίοδος, όσο μειωμένη και να είναι. Δηλαδή, αν τα Χριστούγεννα δουλέψουν αρκετά καλά, σημαίνει ότι θα καλύψουμε υποχρεώσεις προηγούμενων ημερών που υπήρχε μία υποτονικότητα σε μας. Μάλιστα. Άρα, περιμένετε κι εσείς τους καταναλωτές να κάνουν τη βόλτα τους, να κάνουν τα ψώνια τους, να κάνουν τις αγορές τους με ωραίο κλίμα, γιατί όλα αυτά προορίζονται για δώρα, είτε για εμάς τους ίδιους, είτε για πρόσωπα τα οποία αγαπάμε. Άρα καλή ψυχολογία, κυρία Τσικιντίκου, πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Και ακριβώς. Για τον κόσμο της αγοράς, ακριβώς, αλλά και για τους καταναλωτές. Το έχουμε ανάγκη, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι σας είπα ότι τα Χριστούγεννα είναι χαρά. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να μπούμε όλοι στο κλίμα. Πού πάτε τώρα, γιατί γνωρίζω ότι σε λίγη ώρα υπάρχει μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο. Ακριβώς ένα τέταρτο θα βρίσκομαι στη Μητρόπολη. Θα πιανίσει, κάνει συναυλία η Φιλαρμονική με τραγούδια χριστουγεννιάτικα. Είναι απόλαυση να τους παρακολουθείς. Και ακριβώς μετά στη Βάρδα Καλέργη έχουμε τη μουσική μας σκηνή, που εκεί οι επαγγελματίες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη φιλοξενία των καταναλωτών και όσοι εσείς έρθετε να μας δείτε. Άρα μουσικό λοιπόν σήμερα το πρόγραμμα. Ακριβώς. Μουσικό, σήμερα έχω μουσική.
Πολύ, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Καλά Χριστούγεννα. Και καλές γιορτές γενικά. Επίσης, αγάπη και ευημερία, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.